κλειδονισμών συνέχεια για τον συνεργατισμό. Μετά την καταιγίδα αντιδράσεων που έφερε η προεδρική στήριξη στον Χάρη Γεωργιάδη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περνά στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας αξιόλογη με τη δουλειά της ερευνητικής, με εσφαλμένο ωστόσο συμπεράσματα. Το κατάντημα του συνεργατισμού δεν ήταν παρά η εμπλοκή των πολιτικών δυνάμεων σε κάθε εκλογή τοπικής επιτροπής ΣΠΗ όταν εδίδονται δάνεια με υποθήκες νεκροταφεία ή σε 90χρονες διανταξοφλήσουμε τα 30 χρόνια. Ποιον θα ήταν το αποτέλεσμα? Σαν τάβρος εν ιαλοπολείο, ο Νίκος Αναστασιάδης απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιχμηρές αναφορές Ακέλ σε κουμπάρους και φίλους που οδήγησαν τον συνεργατισμό στην κατάρρευση. Πρώτου 13 είχαν συσσωρευτεί, όπως και η ίδια η Επιτροπή επισημαίνει, 7 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Είναι οι κουμπάροι μου που τα έφεραν? Και απαντώντας τις μάσκες που έπεσαν του Άντρου Κυπριανού, τον κάλεσε στη Λεμεσό για καρναβάλι. Είναι δικαίωμα του κυρίου Άντρου Κυπριανού να πάει σε οποιονδήποτε χώρο. Του συνιστώ ιδιαίτερα τη Λεμεσό. Είναι ό,τι καλύτερο για να περάσει τις μέρες του. Οι προεδρικές αναφορές έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά, δίνοντας το έναυσμα για ξέσπασμα πολέμου ανακοινώσεων. Σε κάθε περίπτωση, είτε οι κυβερνώντες αναλάβουν είτε όχι, τις ούτως ή άλλως αυταπόδεικτες ευθύνες τους, οι πολίτες και κριτήριο διαθέτουν και τη δυνατότητα έχουν να τις απονείμουν εκεί και όπου ανήκουν. Όλος ο κόσμος γνωρίζει πως δημιουργήθηκε σε όλη εκείνη την περίοδο πριν το μνημόνιο αυτή η πραγματική ορολογιακή βόβα στα θεμέλια του πάλε ποτέ συνεργατικού κινήματος, η οποία και ενεργοποιήθηκε την ώρα που άσκησε αυστηρό έλεγχο ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός. Παραπέμπουμε στο απόσπασμα της Ανεξάρτητης Ερευνητικής Επιτροπής. Επομένως, η τελική κατάρρευσή του το 2018 δεν μπορεί να αναζητείται στα όσα συνέβησαν πριν το 2013. Πρέπει να αναζητηθεί σε λάθη, ανικανότητα, εγκληματική αμέλεια και ίσως και παράνομες πρακτικές από την ανακεφαλαιοποίηση και εντεύθεν. Η μάχη αναμένεται να συνεχιστεί αύριο.